εφοριακή. Και ιερέας, ιερείς μάλλον, εξαφάνισαν 3,8 εκατομμύρια ευρώ από τα ταμεία του δημοσίου. Σε λίγο θα πάμε σε αυτή την υπόθεση σοκ και σε αυτό το απίστευτο περιστατικό. Σε λίγο θα μάθουμε τι ακριβώς έχει γίνει με αυτή την απίστευτη ιστορία. 3,8 εκατομμύρια ευρώ λείπουν από τα ταμεία του δημοσίου και κατηγορούνται εφοριακοί και ιερείς. Απίστευτο περιστατικό. Απίστευτο περιστατικό. Πάμε τους εφοριακούς και τους ιερείς, οι οποίοι εδώ. Οι οποίοι εδώ πέρα είναι απίστευτο περιστατικό. Είναι πάρα πολλά τα... Εξαφάνισαν 3,8 εκατομμύρια ευρώ από τα ταμεία του δημοσίου. Θα ακούσουμε τώρα μία απίστευτη απάτη που στήθηκε μεταξύ των εφοριακών και των παπάδων συγκεκριμένων ιερέων και το πώς εξαπάτησαν το ελληνικό δημόσιο όλοι μαζί. Μια καλωστημένη συμμορία είχαν φτιάξει. Γι' αυτό το λόγο και οι συγκεκριμένοι έχουν κατηγορηθεί και έχουν οδηγηθεί εκεί που πρέπει, στη φυλακή. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να υποτιμάμε το έργο της Εκκλησίας, έτσι. Μιλάμε για κάποιους συγκεκριμένους. Είναι εξαίρεση. Δεν είναι όλοι άνθρωποι. Βεβαίως. Είναι όλοι άνθρωποι. Βεβαίως. Είναι θλιβερό. Έτσι ακριβώς. Το γεγονός ότι και θα μας πει ακριβώς ότι εδώ ο συνάδελφος... Μέσα σε 7 χρόνια είναι το 3,8 εκατομμύρια. 7 χρόνια. Πήρανε μισθούς που αντιστοιχούν σε 313 έτη. Ακούστε πώς γινόταν η κομπίνα. 313 ετών μισθή. Υπερονόβιοι. Για πες μας, λοιπόν, μέσα σε 7 χρόνια. Το 2004 λοιπόν προέκυψε ένα σφάλμα. Δεν διεγράφησαν οι μισθοί ιερέων που είχαν συνταξιοδοτηθεί. Μπήκε επιπλέον παραπάνω ένα ποσό της τάξης των 8.500 ευρώ. Το τυχαίο αυτό λοιπόν γεγονός... Για να εξηγήσω στους τηλεθεατές τι γινότανε. Πήγαινε λοιπόν ο ιερέας και έπαιρνε από την εφορία σε επιταγή. Τα χρήματα πηγαίναν τις μισθοδοτικές καταστάσεις. Γινόταν έτσι χειροκίνητα τα πραγματάκια. Μπακαλίστηκα. Πήγαινε το χαρτί εκεί πέρα, τσουκ τσουκ, ορίστε και έβγαζε εφορία τα χρήματα που το ελληνικό δημόσιο πλήρωνε. Και έβαζε επιταγή. Εκεί λοιπόν έγινε το λάθος που λέει εδώ πέρα ο Γιώργος Ζακλής και υπήρξε την πρώτη φορά 8.500 επιπλέον χρήματα. Επιπλέον ποσό αυτό. Επιπλέον ποσό, γιατί είχε ξεχαστεί να διαγραφεί η μισθή ιερέων οι οποίοι έχουν πάρει σύνταξη. Λέει εδώ πέρα. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή που κάνει την αλλαγή το ποσό. Αφού κάνει το ψάχνει, λέει: αμάν, εδώ είμαστε. Τι έκανε, λέει ο ένα ο ιερέα εκεί. Ωραία, εδώ για κάτσε 8,5 τα πήρε, δεν είπε τίποτα. Εξομολογήθηκε κιόλα ίσω τον εαυτό του. Και τίποτα. Τότε, πάμε λοιπόν. Του ήρθε έτσι το πονηρό έτσι, σχέδιο να αλλοιώνει τι μηνιαίες μισθοδοτικές καταστάσεις σε μόνη βάση και να παίρνει αυτό τη διαφορά. Το κάνει μια. Το κάνει δυο, το κάνει τρεις, πετυχαίνει το κόλπο. Έλα μου όμως που λέει κάτι μέσα του, κάτσε και με πιάσουν και με τσακώσουν. Ο εφοριακός εκεί. Πάει και τον βρίσκει και τον εφοριακό. Του λέει εδώ τέκνο μου. Έχει γίνει αυτό και αυτό. Θες να βοηθηθούμε και οι δύο. Πάρε και στο κατητή σου. Βεβαίως, λέει ο εφοριακός. Να κάνουμε δουλειά μας. Το θέμα είναι τι είπε στην απολογία του. Πάμε μισό και έχουμε το δεύτερο εφοριακό. Πάει και ο εφοριακός στο παιχνίδι. Να μου όμως λοιπόν που ήθελε και δεύτερο εφοριακό, ο οποίος και εκείνος έδινε χρήματα, πάνε και βρίσκουν και το δεύτερο εφοριακό. Έτσι. Άρα έχουμε δύο εφοριακούς. Πόσους ιερείς έχουμε? Έχουμε δύο ιερείς. Και δύο ιερείς. Έχει κι άλλον έναν, ο οποίος μαζί πηγαίναν τα χαρτάκια. Πήγαινε έλα. Και άρα λοιπόν σε συνεννόηση οι δύο ιερείς με τους δύο εφοριακούς αρχίζουν αυτό το κόλπο εις βάρος του ελληνικού δημοσίου. Ήταν ένα καλωστημένο κόλπο. Έτσι λοιπόν πηγαίνανε χαρτάκια, πήγαινε έλα και δίνανε χρήματα αλλοιωμένα σε ιερείς οι οποίοι είχαν πάρει ήδη σύνταξη ή... Ή μπορεί και να μην υπήρχαν. Από ό,τι φαίνεται 313 ετών μισθή δόθηκαν. Θέλετε να σας πω και τι είπε στην απολογία του ιερέας? Τι είπε? Είπε, μου άρεσε μια ζωή τριφυλή και σπάταλη. Ήταν πολύ προβολή. Πολύ προβολή ήταν. Φοβερό. Αυτό. Μάλιστα.
Να πούμε ότι ο ένας τιμωρήθηκε με 18 χρόνια κάθριξη και ο άλλος με 6. Και με εκείνη την απόφαση οδηγούνταν στη φυλακή και ο δεύτερος ιερέας της υπόθεσης. Να πούμε ότι το πενταμελές εφετείο επέβαλε την καταβολή αποζημίωσης ποσού 220 και 710.000 ευρώ προσωπικό δημόσιο του ιερείς, αντίστοιχα. Και να πούμε ότι αυτά είναι τα ποσά τα οποία εισέπραξαν και ιδιοποιήθηκαν οι ίδιοι. Μιλάμε μια μεγάλη απάτη κατά του ελληνικού δημοσίου, με πλαστά χαρτιά, με παραποιημένα χαρτιά, που οι δύο ιερείς φυσικά καταδικάστηκαν, φυλακίστηκαν, όπως επίσης και οι φοριακοί, οι οποίοι ήταν συνεργοί και συγκάλυπταν και συνέπρατον όλοι μαζί τα χρήματα του ελληνικού δημοσίου. 3,8 εκατομμύρια ευρώ! Και μετά λέμε γιατί φτάσαμε εδώ που έχουμε φτάσει. Για την άδεια τα δημόσια ταμεία. Βάλε 3,8 εκατομμύρια ένας, βάλε Νοβάρτης ο άλλος, βάλε το παρά ένα το άλλο. Ο κακός χαμός. Σε λίγο όμως θα πάμε να δούμε. Σε λίγο θα πάμε να δούμε.